Άρνεσεν. Άρνεσεν έχει μπροστά το Λιβαθινό. Για τον Ράσμουσεν. Σέντρα και απόκρουση θαυμάσια του Κωνσταντίνου και μια ευκαιρία για τους Δάνους με τον Σίμονσεν πάνω από τα δοκάρια του Κωνσταντίνου. Πρώτη επικίνδυνη φάση για την εστία μας από την σέντρα σου του Ράσμουσεν από τα δεξιά. Απέκρουσε θαυμάσια ο Κωνσταντίνου, η μπάλα έφτασε στον Σίμονσεν, ξαναβλέπουμε όμως τη φάση. Το σου του Ράσμουσεν, η απόκρουση του Κωνσταντίνου και από πολύ κοντά ο Σίμονσεν, Άρνενσεν και αυτό τον Λέρμπι. Λέρμπι έχει μπροστά του τον Κούδα. Για τον Άρνενσεν και πάλι για τον Λέρμπι μπροστά. Δοκάρι και γκολ. Ένα σφάλμα και κακή συνεννόηση εκεί που έγινε με τον Παπάζογλου. Ο Άρνενσεν θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντίνου αφού η προηγουμένως η μπάλα χτυπήσει όμως στο κάθετο δοκάρι. Ξαναβλέπουμε τη φάση με τον Λέρμπι. Λέρμπι είχε μπροστά του τον Κούδα. Θα την αλλάξει με τον Άρνενσεν για τον Λέρμπι. Λέρμπι. Και τελικά ο Λέρμπι θα κάνει το 1-0. Δελικάρης μπροστά, ξεφεύγει μόνος του τώρα. Μια καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Δελικάρης. Δελικάρης πλασαριστά για τον Αναστόπουλο πίσω και πάλι Δελικάρης. Και από πολύ κοντά ο Μητρόπουλος θα κάνει το σουτ για να διώξει σε κόρνερ η άμυνα της Δανίας. Το εκπληκτικό σουτ που απέκρουσε ο Ρόντφεντ σε κόρνερ. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Το σουτ του Μητρόπουλου απέκρουσε ο Ρόντφεντ σε κόρνερ, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ ο Μητρόπουλος και η πλάτη του Ρόντφεντ τον Ιωσιφίδη. Ιωσιφίδης για τον Μητρόπουλο. Και φάουλ λέει ο Αυστριακός διαιτητής σε βάρος της ελληνικής ομάδας. Αναστόπουλος τώρα με την παλιά μέσα στον Κούδα. Μόνος του ο Κούδας. Ο Κούδας και βγάλει την μπάλα out. Μια εκπληκτική ευκαιρία του Κούδα μόνος του μπροστά από τον Κβίστε. Θα σουτάρει out. Μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να ισοφαρίσει. Βλέπουμε εδώ και πάλι τη φάση. Ξεκίνησε με τον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος εδώ που θα ξεκίνησε τα φάσια. Θα στείλει παράλληλη σέντρα μέσα στην περιοχή στον ξεμαρκάρι στο Κούδα. Θα φύγει ο Κούδας μόνος του, βγαίνει ο Κουίστ και θα σουτάρει out ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας. Η Δανία προηγείται με ένα γκολ που σημείωσε ο Λέρμπι στο 8ο λεπτό της συναντήσεως. Έχει κερδίσει τώρα και ένα φάουλ με τον Άρνεσεν και είναι το γκολ. Πολύ δυνατό, φαλτσαριστό το σουτ του Άρνεσεν και 2-0 για την Δανία. Εδώ θα ξαναδούμε το φάουλ. Είναι ο Σίμονσεν κοντά στην μπάλα. Σίμονσεν, βλέπουμε όμως και τον Άρνενσεν. Άρνενσεν τελικά θα κάνει το σουτ φαρσαριστό από το τείχος. Θα κουμπίσει ίσως ο Εμόλης. Κόρνερ με τον Αναστόπουλο για τον Κούδα. Και πάλι Αναστόπουλος. Ιωσιφίδης. Πάνω από το δοκάρια του Πίστ. Πούλος. Αναστόπουλος περνάει από τα αριστερά δεξιά, δεξιά τώρα για τον Μικουή και αυτός και πάλι στον Κωστίκο. Και πάνω από τα δοκάρια και κεφαλιά θαυμάσια του Αναστόπουλου από τα δοκάρια του Κουίστε. Μια πολύ καλή ευκαιρία στη σέντρα του Κωστίκου. Εδώ ο Νίκος Αναστόπουλος θα στείλει την κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Κουίστε. Όλα αυτά καθώς συμπληρώνεται το 53ο προς 54ο λεπτό, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση. Μπήκε ο Αναστόπουλος, η γύρω Κωστίκο. Κωστίκος πάντα. Θα κάνει τη σέντρα και Αναστόπουλος θα στείλει την μπάλα out. Με τον Γιώργο Κούδα. Κούδα στο φάουλ και ο Αναστόπουλος θα σημειώσει τον γκολ. Πολύ καλά πλασαρισμένος εδώ ο Αναστόπουλος μετά το φάουλ του Κούδα θα κάνει το 2-1. 2-1 στο 60 λεπτό της συναντήσεως. Μειώνεται έτσι το σκόρο από το κεφαλιά του Αναστόπουλου που είχε ακόμα μια καλή ευκαιρία από τη σέντρα του Κωστίκου. Ενώ θα ξαναδούμε την φάση στο φάουλ που κέρδισε ο Μητρόπουλος. Το χτυπάει ο Κούδας
Και δείτε τώρα τον Αναστόπουλο τη γυριστή κεφαλιά στα δίχτυα του Κουίστ. 2-1. Σίμονσεν πιο ψηλά για τον Έλκερ. Έλκερ και Παπάζογλου. Έλκερ ανοίγεται και ο Άρνεσεν. Έλκερ τώρα θα κάνει την έξοδο. Και είναι το 3-1. Έξοδος του Κωνσταντίνου και ο Έλκερ. Θα ξαναδούμε όμως τη φάση. Εδώ είναι ο Έλκερ με τον Παπάζογλου. Με έναν ρυθμό θα ξεφύγει. Θα κάνει το σούτ βλέποντας τον Κωνσταντίνο έξω από την εστία του. Και 3-1 Γκίκερ και πίσω ο Όλσεν. Όλσεν εδώ μπροστά για τον Σίμονσεν. Σίμονσεν που ξεφεύγει μόνος του. Σίμονσεν και είναι out. Προστινή παλιά για τον Σίμονσεν. Σίμονσεν και πάλι εδώ με τον Φύρο. Σίμονσεν, ανοίγονται άλλοι δύο παίκτες, είναι ο Έλκιερ. Θα κάνει το σουτ και ο Κωνσταντίνου θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ ο Σίμονσεν, άλλο Τρόπουλος. Κούδας. Ο Κωστίκος. Πλασαριστάκι είναι το γκολ από τον Κούι. Ο Κούις θα κάνει το 3-2, ενώ απομένουν ακόμα 6 λεπτά. Και ο Κούις θα μειώσει την διαφορά σε 3-2 μετά τη θαυμάσια μεταβίβαση του Κωστίκου. Πλασαριστό το σούτ του Κούι και 3-2 το σκορ. Ξαναβλέπουμε όμως τη φάση. Κωστίκος πλασαριστά στον Κούι και στην κλειστή γωνιά του Κουίστ. Μέτρο βλέπουμε τον Μπούτσεκ, τον διαιτητή της την Αυστρία. Αυτή τη στιγμή να σημειώνει το χέρι του και ταυτόχρονα τη λήξη του αγώνα. 3-2 για τη Δανία, το σκορ εδώ στο γήπεδο του Χαριλάου. Ένα παιχνίδι οπωσδήποτε με απροσδόκητη τροπή. Οι Δανείοι προηγήθηκαν με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.